άλλη μια μεγάλη κολοσιαία επιτυχία της ελληνικής πολιτικής. Ξανάκασε αυτά τα αυτούς τους, πώς τους λένε, παιδί μου, τους Τούρκους, αυτού του, πώς τους... Της εξωτερικής πολιτικής, γιατί της εσωτερικής πάμε καλύτερα. Όχι, όχι, εσωτερική πολιτική είναι αυτό. Σωστό. Γιατί για εσωτερική κατανάλωση γίνονται όλα αυτά πράγματα. Λοιπόν, χώρια τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν, αλλά για εσωτερική κατανάλωση. Έχουμε εξωτερική πολιτική εσωτερικής κατανάλωσης. Λοιπόν, έτσι. Όπου πραγματικά εκεί επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία μας στο Αιγαίο, μετά από τα συγχαρήκια που μας έδωσε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Βέβαια, βγαίνουν πολλοί και λένε πολλά περί γεωπολιτικής, γεωηλιθιότητας και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά. Η σημασία είναι η εξής απλή, να το πω εξ αρχής και το κουβεντιάζω με το θέμα. Για να μπορέσεις να έχεις την κατοχύρωση της κυριαρχίας σου στην περιοχή, θα πρέπει να ασκήσεις τα δικαιώματα που σου δίνουν από το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και πιο συγκεκριμένα του δικαίου της θάλασσας στην περιοχή. Στο βαθμό που δεν τα άσκεις, δεν τα έχεις. Οποιοςδήποτε λέει το αντίθετο, ή είναι ηλίθιος, εντάξει, ή έχει ατζέντα. Λοιπόν, ακόμη και αν πάρουμε την εκδοχή της κυβέρνησης του Γεραπετρίτη ότι όλα αυτά που λέει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είναι ψέματα. Ψέματα, ψέματα. Γιατί εμείς πήγαμε, κάναμε τη δουλίτσα μας και σιγά σιγά την κοπανίσαμε με ελαφρά πηδηματάκια εντός 24 ώρου, αυτό μας είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, για να μην υπάρξει ένταση. Τώρα, γιατί μας νοιάζει τόσο πολύ η ένταση από τη στιγμή που η Τουρκία θέτει θέμα κυριαρχίας στις Ιωνί θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας, και λέω Ιωνί γιατί δεν τις έχει κατοχυρώσει, δεν τις έχει κηρύξει, δεν τις έχει ιωνιοθετήσει. Επομένως, Ιωνί. Δυνητικές. Λοιπόν, ναι, λοιπόν. Γιατί λοιπόν, ακόμη και αν δεχτούμε την εκδοχή του κυρίου Γεραπετρίτη, ότι κάναμε τη δουλίτσα μας και την κοπανίσαμε και φύγαμε, τέλος πάντων, ήσυχα και ωραία, χωρίς να υπάρξει ένταση με τον τουρκικό στόλο, όπως έγινε σε προηγούμενες περιόδους. Λοιπόν, ακόμη και αυτή να πάρουμε, και επομένως όλα αυτά είναι ψεύδι της Τουρκίας κτλ., να ξέρετε το εξής, ότι από τη στιγμή που δεν ενήργησε η Ελλάδα στα διεθνή φόρα, δηλαδή δεν έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για τη δράση της Τουρκίας, δεύτερο, ή στο Συμβούλιο Ασφαλείας ή στα προβλεπόμενα όργανα από τους κανόνες του δικαίου της θάλασσας, σημαίνει ότι εμείς αποδεχτήκαμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε και μάλλον την παράσταση σημείας που έκανε η Τουρκία. Τι έκανε η Τουρκία? Έστειλε το στόλο της και είπε ότι εδώ είναι δικά μου τα νερά. Η Τουρκία, να μην ξεχνάμε, ότι έχει καταθέσει το λεγόμενο τουρκολιβικό σύμφωνο, για το οποίο, εφόσον δεν έχει υπάρξει άλλη οριοθέτηση, ισχύει, και μην ακούτε τις ηλιθιότητες του καθενός. Εφόσον δεν έχει υπάρξει άλλη οριοθέτηση. Υποτίθεται ότι υπάρχει της συμφωνίας Αιγύπτου-Ελλάδας που επικαλύπτει. Ναι, όχι, δεν επικαλύπτει. Είναι ακριβώς εκεί, σταματάει εκεί που υπάρχει, που ξεκινάει το τουρκολιβικό. Έχει οριοθετηθεί σε μία περιοχή όπου ακριβώς επιτρέπεται πρώτον να υπάρξει το τουρκολιβικό, να μην μπούμε δηλαδή στα νερά νοτίως της Ρόδου, στα νερά του τουρκολιβικού, και δεύτερον να δώσουμε τη δυνατότητα στην Τουρκία να έρθει σε συμφωνία στο μέλλον με την Αίγυπτο για οριοθέτηση μεταξύ τους ζώνων. Αυτό το δεύτερο λοιπόν, βασικό. Όχι, υπάρχει και το άλλο. Γιατί εκεί... Έχουμε δείξει εδώ τότε που είχε παρουσιαστεί το θέμα, είχαμε δείξει τους χάρτες και είναι ακριβώς εκεί. Είναι που... εκεί, Δημήτρη, στη μέση της Ρόδου είναι. Ναι. Εκεί ακριβώς περνάνε οι γραμμές, ναι, του τουρκολιβικού. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Αλλά στην Κάσο και στην Κάρπαθο, όπως συνεχίζει, γιατί είναι διαγώνια το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ναι, μνημόνιο. Μα γι' αυτό σήμερα ούτε καν την οριοθέτηση Αιγύπτου-Ελλάδας δεν μπορέσαν να υπερασπίσουν. Όχι, γιατί σε ένα σημείο θα μπορούσαν να την υπερασπίσουν. Βεβαίως. Έτσι.
Όχι, η διαταγή είναι καμία εμπλοκή, δεν υπάρχει καμία περίπτωση εμπλοκής με την Τουρκία. Το τόνισε ο κύριος Γεραπετρίτη στις συνεντεύξεις του για εσωτερική κατανάλωση. Να πετύχαμε, ας πούμε, τη συνεννόηση χωρίς να υπάρξει ένταση. Αν λοιπόν δεν μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, γιατί υπάρχουν? Εγώ θέτω αυτό το ερώτημα. Γιατί τις πληρώνουμε? Γιατί διατηρούμε τόσο μεγάλο όγκο ενόπλων δυνάμεων σε αυτή τη χώρα που έχει μια τρομακτική χρεοκοπία? Θα τη δούμε κιόλας με τα στοιχεία, να δούμε σε τι κατάντια έχουμε βρεθεί στο επόμενο θέμα. Είναι σε τραγική κατάσταση η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Πολύ χειρότερα, κατά πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν το 10, το 15, το 18, το 19. Πολύ πολύ χειρότερα. Και επομένως, γιατί πρέπει να πληρώνουμε τόσο μεγάλο όγκο ελληνικών ενόπλων δυνάμεων? Δεν το καταλαβαίνω, εφόσον δεν έχουν καμία πρόθεση να υπερασπιστούν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Εντάξει, ναι, αλλά για ποιο λόγο εγώ? Εντάξει, να πληρώνουμε αυτούς τους, να πληρώνει το ΝΑΤΟ τους υπαλλήλους του και να τελειώνει. Γιατί να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος? Και για την εσωτερική ασφάλεια. Για ποιο λόγο? Δεν είναι αυτό, είναι θέμα κοινωνικής μηχανικής. Κρατάνε ένοπλες δυνάμεις για να πηγαίνουν τα παιδιά μας να υπηρετούν φαντάρι με όρους κοινωνικής μηχανικής. Δηλαδή, αποσόβησης μιας κοινωνικής, να το πούμε, βόμβας που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν θα βγει αμέσως στην αγορά εργασίας ένας μεγάλος όγκος νέων παιδιών, τα οποία υποχρεούνται να μπουν μέσα, να περάσουν τη θητεία τους και τα λοιπά, με τον τρόπο που περνάνε τη θητεία σου, για γέλια, ή μάλλον για κλάματα είναι, αλλά τέλος πάντων. Και βεβαίως, όταν έχεις ένστολους οι οποίοι υπακούν σε τέτοιες κατάπτυσες εντολές, που βεβαίως αν δεν είναι, τουλάχιστον είναι πολύ κοντά στο να αποτελούν πράξεις ασχάτης προδοσίας. Yeah. Εγκατάλειψη εθνικού εδάφους. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τη νομική έννοια του όρου, μην κολλήσουμε στο αν είναι θάλασσα ή γη. Είναι εθνική επικράτεια και την εγκαταλείπεις. Αυτός που την εγκαταλείπει διαπράττει εσχάτη. Όταν φοράει στολή, όταν είναι πολιτικός και έχει ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνει, είναι εσχάτη. Λοιπόν, ο στρατός που διαπράττει τέτοιες πράξεις, έστω και από τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας, είναι ανίκανος να υπερασπιστεί την εθνική επικράτεια κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και έτσι, και εδώ να το ξαναπούμε. Εμένα με πειράζει, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι συντηρούμε ένοπλες δυνάμεις οι οποίες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να είναι πολιτική πελατεία των κυβερνώντων κομμάτων και να λειτουργούν για το όφελο των δυναστών αυτής της χώρας. Για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τέτοια κατάντια ενόπλων δυνάμεων. Ακόμη και στη Χούντα δεν ήταν τέτοια η κατάντια τους. Ο χάρτης λοιπόν, για να καταλάβουμε το τι ακριβώς παίζεται και γιατί ακριβώς υποχωρήσαμε στην Κάσο. Υποχώρησε στην Κάσο για να μην υπάρχει ένταση, δηλαδή εμέσως πλήρως σαφώς για να μην υπάρξει πόλεμος, γιατί αυτό σου λένε. Και συγγνώμη, να με συγχωρείτε να επαναλάβω το ερώτημα. Εάν δεν μπορεί να ανταπεξέλθουν οι ένοπλες δυνάμεις, ακόμη και σε αυτό το ελάχιστο της αποστολής, δηλαδή της αποτροπής, ενεργειών αμφισβήτησης της εθνικής σου επικράτειας, της πράγμαση αμφισβήτησης της εθνικής σου επικράτειας, τότε γιατί τις έχουμε? Διαλύστε τες. Πουλήστε τα καράβια, πουλήστε τον εξοπλισμό, άλλωστε στο ξεπούλημα είσαστε πρώτοι. Γιατί τα έχουμε? Και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτοί που φοράνε στολή και εθνόσημο ανέχονται αυτή την κατάσταση. Εντάξει, οι ανώτατες ηγεσίες ξεπουλημένες στο κερατά. Λοιπόν, ορντινάντζες του κάθε ξεφτυλισμένου υπουργού και του κάθε δοσύλλογου αυτής της χώρας. Αλλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή. Τέτοια κατάντια το ελληνικό στράτευμα δεν είχε ποτέ δει. Ποτέ ξανά. Στην ιστορία ολόκληρη του ελληνικού στρατού, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τέτοια ξεφτύλα δεν την έχει ξαναδεί. Λοιπόν, θα έπρεπε να ντρέπονται. Δηλαδή, θα πρέπει οποιοδήποτε κάνει ορκομοσία από τις παραγωγικές σχολές, δεν λέω τα παιδιά που πάνε και κάνουν τη θητεία τους και βεβαίως έχουν μια υγιή ανταπόκριση στο ζήτημα της θητείας,
είναι αυτό που λέγανε και στα δικά μας χρόνια και που συνεχίζουν να τα λένε και αυθόρμητα μάλιστα, χωρίς να τους το πεις κιόλας. Το είδα από τα παιδιά μου δηλαδή. Που λένε εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζει ο στρατός. Δηλαδή ο πλήρης παραλογισμός της ύπαρξης αυτού του πράγματος που λέγεται στρατός, που λέγεται ένοπλες δυνάμεις. Γιατί είναι τελείως άχρηστος. Άχρηστος. Κοινωνικά άχρηστος για την Ελλάδα. Όχι γενικά δεν χρειαζόμαστε στρατό, μην πέσουμε στις αναρχικές ηλιδιότητες. Φυσικά και χρειαζόμαστε ενόπλες δυνάμεις, φυσικά και χρειαζόμαστε άμυνα. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο στρατό που το συντηρεί από το πενιχρό του εισόδημα ο Έλληνας για να ξεφτιλίζεται από τον πρώτο τυχόντα για να πετρέτει ή από τον κούλι. Αν είναι δυνατόν. Και να μην βρίσκεται ένας να απαραιτείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Εάν θέλαμε πραγματικά να τους βάλουμε στη θέση τους την Τουρκία και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα μία και έξω, απλούστατα θα οριοθετούσαμε την ΑΟΣ, όπως βλέπετε, θα κάναμε την οριοθέτηση, την ανακήρυξη και οριοθέτηση, όπως προβλέπουν οι κανόνες και οι πρακτικές του δικαίου της θαλάσσης, θα γινόταν αυτό και θα τελείωνε η ιστορία. Τελείωνε η ιστορία εκεί. Τι θα έκανε η Τουρκία? Να λοιπόν εδώ... Νταντά θα μας έκανε. Βεβαίως προϋποθέτει ότι έχουμε ένοπλες δυνάμεις, έχουμε μια πολιτική ηγεσία αφενός και αφετέρου ένοπλες δυνάμεις ικανές να υπερασπιστούν τα αναπαλωτρίωτα δικαιώματα κυριαρχίας της χώρας. Έχουμε τέτοιες? Εγώ προσωπικά πολύ αμφιβάλλω. Αυτό δεν δικαιολογεί βέβαια την εθελοδουλεία και την υποτελεία. Έτσι. Εδώ πάντως στο χάρτη αυτό φαίνεται, αυτή η κάθετη γραμμή με το κίτρινο που ξεχωρίζει, κίτρινο και μπλε χρώμα που είναι νοητά ακριβώς από, ξεκινάει από τη μέση της Ρόδου, έτσι, και κατεβαίνει προς τα κάτω. Αυτή είναι το τουρκολιβικό, ας πούμε, αυτό. Όχι, αυτό είναι η οριοθέτηση που κάνανε με την Αίγυπτο. Δηλαδή εκεί αυτή είναι η κάθετη γραμμή που τραβήχτηκε. Όχι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το κόκκινο. Όχι, δεν λέω για το κόκκινο. Λέω το κυτρινοπό, ρε παιδί μου, που δείχνει ότι είναι, υποτίθεται ότι ανήκει στην Τουρκία. Έτσι. Ναι, εμείς τι κάναμε. Εμείς με την ένα Αίγυπτο πήγαμε και οριοθετήσαμε αυτή τη γραμμή στον 28ο, νομίζω, σημερινό. Ναι. Για να μην μπούμε μέσα στο τουρκολιβικό που ξεκινάει ακριβώς από κάτω και περνάει νότια της Ρόδου. Το τουρκολιβικό φαίνεται νέα όρια ακραίων τουρκικών διεκδικήσεων που λέει. Ναι. Εκεί, έτσι, όμως... Δεν δείχνει εδώ το τουρκολιβικό. Όχι, απλά δεν το δείχνει. Είναι νοητή γραμμή που είναι από τα σύνορα της Αιγύπτου Λιβύης και τραβιέται μέχρι επάνω. Αν τη τραβήξει αυτή νοητά, θα δεις ότι είναι ακριβώς, πέφτει ακριβώς πάνω στα όρια της οριοθέτησης με την Αίγυπτο. Ναι, μπορεί. Αυτή είναι το δράμα με το δένδια, το μεγάλο πατριώτη. Μπορεί, αλλά. Και είναι και πρωτοφανές κιόλας. Είναι πρωτοφανές γιατί δεν το έχει ξανακάνει κράτος στον κόσμο. Ναι. Κανένα κράτος δεν έχει κάνει τέτοια οριοθέτηση. Ναι, πρωτοφανές. Πώς το λένε, πετσόκοψα. Ναι, λοιπόν. Πάντως η οριοθέτηση με την Αίγυπτο καλύπτει την Κάσο και την Κάρπαθο αυτή τη στιγμή. Ναι. Την κάλυπτε. Θα μπορούσαν δηλαδή, ακόμα και επειδή έχουν οριοθετήσει με την Αίγυπτο, είχαν το δικαίωμα να αντιτάξουν στόλο εκεί. Καταρχάς. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Βεβαίως μπορεί να αντιτάξει και τέτοια πράγματα διεκδικώντας την περιοχή στο κάτω-κάτω της εγγραφής απέναντι σε μια παράνομη που έχεις υποτίθεται ότι είναι καταγγείλει. Γιατί έχει καταγγείλει. Όχι μόνο στα λόγια, όπως κάνει ο Γεραπετρίδης. Έχει στον ΟΗΕ, υπάρχει επιστολή κτλ. Το θέμα είναι ότι εφόσον το έχεις καταγγείλει, έπρεπε να αποκρούσεις ή να αναχαιτήσεις την παρουσία του τουρκικού στόλου με όλους τους κανόνες που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Προβλέπει και έχει κανόνες αυτό το πράγμα. Δεν το κάνανε. Όχι, δεν το κάνανε. Έτσι. Και αυτό σημαίνει, γι' αυτό και πήραν τα συγχαρητήρια, είτε οι Ιταλοί, πώς να το πούμε, κάναν τη δουλειά τους για το ηλεκτρικό καλώδιο αυτό. Για την πόντιση του καλωδίου, ναι. Είτε όχι, την έρευνα δηλαδή. Είναι αδιάφορο το ζήτημα αυτό, αν κάνανε ή όχι τη δουλειά. Από τη στιγμή που ο τουρκικός στόλος κάνει παρουσία, δηλώνει παρουσία για να διεκδικήσει κυριαρχία και εμείς φεύγουμε, σημαίνει ότι είναι απόλυτα δικαιωμένος. Και το αστείο είναι ότι δεν διαμαρτυρηθήκαμε σε κανένα φόρουμ, ναι. Ούτε καν στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει πλήρης αποδοχή, λοιπόν, της κυριαρχίας της Κύπρου, της Τουρκίας, της Τουρκίας στην περιοχή. Λοιπόν, επομένως όλα τα υπόλοιπα είναι ανοησίες. Πάμε παρακάτω όμως. Γιατί το κάνουμε αυτό? Δεν είναι μόνο η πατροπαράδοτη πολιτική της υποτέλειας που είναι γνωστή που υφίσταται από την εποχή της ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Καμία κυβέρνηση, καμία,
δεν έχει υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας παρά μόνο υπό την έγκριση ή την υποστήριξη προστατηδών δυνάμεων, συμμάχων ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έχει δημιουργηθεί ή εγκυητριών δυνάμεων σε κάθε εποχή. Ποτέ καμία κυβέρνηση δεν έχει πρωτογενώς υπερασπιστεί την κυριαρχία της χώρας σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αντιδρούσαμε. Κάποιες κυβερνήσεις αντέδρασαν στην καταπάτηση της κυριαρχίας κατόπιν εορτής όμως. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο... Όχι, δεν πάει παραπέρα. Έχει τελειώσει η ιστορία. Δεν υπάρχει ελληνική κυριαρχία, δεν υπάρχει κρατική υπόσταση, δεν υπάρχει εδαφική ακεραιότητα, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε ένα μεταβατικό κράτος, το οποίο δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει. Μια μεταβατική χώρα ουσιαστικά. Έτσι, fail state θες να το πεις. Ναι. Είναι μια de facto κατάσταση κατάλυσης κράτους. Έτσι, παλιά είχαμε μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε τις de facto κυβερνήσεις. Τώρα είμαστε de facto κράτος. Δηλαδή, facto κράτος, ναι. Δεν είμαστε κράτος με την νομική παρουσία ή την νομική υπόσταση του εθνικού δικαίου. Στην πράξη, ας πούμε, προσπαθείς να κάνεις μερικά πράγματα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Και όσο ντροπή, ξεγελάμε τους εαυτούς. Και είναι ντροπή, πραγματικά, θέλω να το πω αυτό, Δημήτρη, είναι ντροπή. Σε κάθε Ιούλιο, 24 Ιουλίου, που μαζεύονται αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες εκεί και πηγαίνουν και κάνουν στο Προεδρικό Μέγαρο τη γιορτή της δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης κτλ. Είναι ντροπή, ειδικά μετά από το 2010, άνθρωποι που υποτίθεται ότι παλεύουν και είναι στην αντιπολίτευση, είναι στην αντίσταση, έχουν σηκώσει τον μνημονιακό, αντιμνημονιακό αγώνα τότε κτλ. Να παρευρίσκονται σε αυτή την παροδία μαζί με αυτή την πρόεδρο της Δημοκρατίας και με αυτή την εξουσία αυτή την εποχή στην Ελλάδα και να χαργεντίζονται. Που επανέφεραν τη Χούντα. Μπράβο τους. Ναι,